Από τη στιγμή που με τη βούλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των κυβερνήσεων το νερό είναι εμπόρευμα και ο λαός πελάτης με τους επιχειρηματικούς ομίλους του κλάδου να θησαυρίζουν και στις κυρασίες που πλήττουν την Ισπανία, τη Γαλλία, ο λαός είναι αυτός που τις πληρώνει και ως καταναλωτής και ως φορολογούμενος και ως εργαζόμενος στον κλάδο. Σφοδρό χτύπημα δέχονται και οι βιοπαλιστές αγρότες. Στην Ελλάδα, οι κυβέρνησεις της Νέας Δημοκρατίας, όπως και αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, ενίσχυσαν την εμπορευματοποίηση του νερού, τη λειτουργία των κρατικών και δημοτικών επιχειρήσεων με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, σε σύμπραξη με ιδιώτες, στην απελευθερωμένη αγορά του νερού, στη βάση του νομικού πλαισίου των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απέναντί τους, μια ισχυρή λαϊκή στρατηγική αντιπολίτευση, με ένα ακόμα πιο δυνατό ΚΚΕ, μπορεί να παλέψει μαζί με το λαό για φτηνό, ελεγμένο ποιοτικό νερό με άμεση μείωση 30% τιμολογίων για ανέργους χαμηλόμισθους, ενάντια στην άμεση ιδιωτικοποίηση, συνολικά την εμπορευματοποίηση και την επιχειρηματική λειτουργία κράτους δημοτικών επιχειρήσεων, με έργα υποδομής, χωρίς ΔΙΤ και συμβάσεις παραχώρησης, για νερό κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα.